υπάρχει και βεβαίως αυτό θα γίνει, όταν καταρχήν ζητήθηκε και η επέκταση του αντίστοιχου θέματος. Δεν ζήτησε ούτε τις κατανόμενες ενέργειες ούτε οτιδήποτε άλλο. Είπε, διαγράφω, τον πρόεδρο της Καρύπτης, αν υπάρχει να ξέρει υπογραφές, 1, 2, 3, 4, 5. Πολύ σωστά. Παρ' όλα αυτά ο Δήμος ενεργοποιήθηκε. Η κυρία Τσιφοδήμου, η κυρία Γενική Γραμματέας, μίλησε με τον κύριο Ευθυμιάδη. Τα δεδομένα που είχε ο Δήμος σε αντίστοιχες περιπτώσεις, επειδή έτσι γίνεται τη συνέντευξη, όταν ανοίγει ένα θέμα, ψάχνουμε τι αντίστοιχε συνέβη σε άλλε περιπτώσει. Κοινοποιήθηκαν στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Σωστά, μιλάω, κυρία Τσιφοδήμου. Και από εκεί και πέρα το θέμα, τουλάχιστον σε εμά, η απάντηση που δόθηκε ήταν η απάντηση η οποία και τρίτη. Ότι δηλαδή η κυρία, ο κύριο πρόεδρο, ο κύριο Κίνα παραμένει πρόεδρο, διαγράφεται από το συνδυασμό. Τώρα ο κύριο Κιάφα μίλησε ή όχι με την αποκεντρωμένη. Ή όχι, αυτό προφανώ μπορεί να αποτέλεσε τον οδηγό σα, τη σκέψη σα για να πάρετε αυτή την απόφαση, δεν αναφορά όμω το Δημοτικό Συμβούλιο ή οτιδήποτε άλλο. Εκτό αν μα κατηγορείτε για αμέλεια νόμου. Αν δηλαδή νιώθετε ότι εμεί δεν εφαρμόζουμε τον νόμο, μπορείτε να καταγγείλετε στην αποκεντρωμένη και να πάρουμε την υπόγραφα την απάντηση τη αποκεντρωμένη. Τα ξέρω εγώ και αυτά είναι από το έγγραφο σα το οποίο κατατέθηκε. Νομίζω απάντηση, το οποίο είναι παντελώ αδιάφορο. Προφανώ δεν είμαι εγώ αυτό που νομοθετώ. Νομοθετεί η Βουλή των Ελλήνων και το Υπουργείο Συντερικών Πέστη τη Ελληνική. Και προφανώ αυτά που μα είπαν, αυτά και κάναμε. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Για μα, αφήστε να κάνουμε εμεί τι κατανόμενε ενέργειε, να είστε απολύτω σίγουροι ότι η διοίκηση ελέγχεται για τι κατανόμενε ενέργειε και δεν είναι θέμα αφημικού ή συνείδηση. Τώρα από εκεί πέρα, βεβαίω καταλαβαίνω ότι είναι δυσάρεστο γεγονό να διαγράφει ένα συνεργάτη σου για λόγου που γνωρίζει. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό. Και άλλο πράγμα και τι λέει ο νόμο. Δάνειο λοιπόν 1,5 εκατομμυρίου. Τι έχει γίνει.